Χριστάρα μου, αγόρι μου, Χριστάρα μου, ό,τι θέλεις παράγγειλε, ό,τι θέλεις. Τώρα έχω στα 24. Για σένα δεν έλεγα, έλεγα για την ομάδα μου, ήμουν ασφιγμένος. Τι να κάνω. Τώρα επειδή εσύ ήσουν αντίθετος από μένα, έλεγες τα καλύτερα. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, μπορείς να παραγγείλεις. Κοκορέτσι θέλεις, κατσίκι θέλεις, πατσά θέλεις, όλα δικά σου. Κέρασι Άννα, και εγώ, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, μπορείς να παραγγείλεις, ό,τι θέλεις. Θες να σε στείλω κάπου τετραήμερο να περάσεις όμορφα με κανένα δύο-τρεις δίπλα. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, δικά σου. Και υποχρεωτικά από εδώ και πέρα θα έρχεται στο γήπεδο Σύριγος. Άντε παλιόγρια, αρσενική αγριά. Εγώ νόμιζα πας στο γήπεδο. Ή καιρό να πάει, λέει, άκουσα χθες και πήγε στο γήπεδο μετά από χρόνια. Μπράβο. Ωραία, αρσενική αγριά. Θα πηγαίνεις κάθε φορά που θα παίζω πάνω τώρα υποχρεωτικά. Άκουσε εκεί. Πώς μου ήρθε αυτό το χθεσινό να πάρει. Γιατί δεν το πολυπίστευα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας και λοιπά. Πίστευα είμαστε σε κρίση. Άκουσα το Λεοντιάδη το μεσημέρι, λίγο ψιλογύρισα γιατί σέβομαι πάντα την άποψη αυτών που έχουν φορέσει επαγγελματικό παντελονάκι. Αλλά αυτό 3-0 ημίγρονο δεν το περίμενα. Το περιμένατε εσείς? Έλα ρε τώρα, μην με δουλεύετε και όλα, εντάξει. Έχομαι στην καρδιά μου και το δικεφάλο αετό. Έχομαι στην καρδιά μου, μαγιά μου που με πάω. Μπε στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Επαναλαμβάνω, μπε στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Δώσε, 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 δώσε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια τυχερή μέρα, να έχετε λιακάδα στην καρδιά. Μια και σήμερα μπορεί να είναι λίγο στα 5, δείχνε το πρωί στο ρετσίκι. Είναι λίγο, πόνι λίγο. Δύο γκολάκια είναι λίγα, τι να πω. Τρία γκολάκια είναι λίγα, πολύ λίγα. Ρίξου 5 να το ευχαριστηθώ. Δώσε! Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, το ασπρόμαυρο Λίμπερο. Καλά που ήρθα και εγώ από αυτούς, γιατί δεν έχει και τίποτα εδώ. Ένας πώς το λένε, όλοι οι άλλοι είναι εδώ πέρα. Παναγιά μου. Είναι η εκπομπή Γκαγκάν Γκαγκάν, πρώτος κύκλος, επεισόδιο 82. Και δεν πήραμε δραχμή, πάμε παρακάτω. 78 μέρες πριν από το καλοκαιράκι. 78 μέρες για να βάλεις τη σαγιονάρα με το δάχτυλο. Είναι αυτό, ναι, εκεί πέρα. Ώστε και να περπατάς ελεύθερα στην παραλία και να βλέπεις τα ποπουδάκια και να πηγαίνουν έρχονται τα ημισφαίρια. Κατάλαβες τι λέω, αυτό ακριβώς. Σαν σήμερα! Του χρόνου σαν σήμερα θα λέμε 14 Μαρτίου μεγάλη πρόκληση του Πάου και τέτοια. Σαν σήμερα, πες τα χτες. Τα χτες. Η Λίβερπουλ είναι σαν σήμερα. Σαν Λίβερπουλ τώρα. Ποια Λίβερπουλ. Έχουμε κάτι που είναι Λίβερπουλ εδώ πέρα. Ότι το 1924 ο Παναθηναϊκός από ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών μετονομάζεται σε παναθλητικός αθλητικός όμιλος Πάο. Δεν σε ενδιαφέρει. Ούτε αυτό σε ενδιαφέρει. Τι να μας πούνε, τα χθεσινά εγώ θέλω να ακούσω. Τα χθεσινά, τα χθεσινά. Το 1926 ο ΠΑΟΚ. Και πες μας ποιο θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ τώρα. Αυτά. Τώρα, ούτε, σαν σήμερα και χαζά. Δεν θέλεις ποιος γιορτάζει και ποιος γεννήθηκε. Άντε πες. Γεννήθηκε 1884 ο Σικελιανός. Ενιδευτικός μου σπίτι. 1909 ο Γιώργος ο Μαύρος. Το χάσαμε το 95. 1930 ο Νεστορίδης. Το χάσαμε και αυτό πρόσφατα. Ναι. 1953 Χρήστος Αρδίσογλου. Καλά, έχει πολύ γελίο τύπος. Θα σου πω ιστορίες. 1983 ο Κώστας Καϊμακόγλου μπασκεμπολίδης και το 84 ο Κώστας Βασιλιάς μπασκεμπολίδης. Το 93 ο Πογμπά. Πού είναι αυτός, θα τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτός. Έλα τώρα πιο Πογμπά τώρα. Με takes. Αυτό είναι. Χάσαμε το 1975 Αριστοτέλειο Νάση. Το 6 τον Γιώργιο Ράλι, τον πρώην πρωθυπουργό του Παναθηναϊκάκια. Και το 23 χάσαμε τον τεράστιο Μίμη Παπαγιάννου της ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στον Αγάπιο Σαχίνη σήμερα. Γεια σου Αγάπη, γεια σου Παόκι μου. Μες στην καράδε, το καλύτερο δώρο σε έκανε ο ΠΑΟΚ. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας. Α, το πούμε στο κερίδι αυτό. Παγκόσμια ημέρα επαφής. Μην πάει πουθενά το μυαλό σας. Λύκοι, σαλιάριδες, άντριδι σας. Μην πάει. Είναι, μπορεί να γιορτάζει ο πρωθυπουργός μας. Είναι
γιορτάζουν οι εξωγήινοι. Είναι αυτό που συναντήθηκαν κάτι πτάμενοι δίσκοι και τέτοια. Μην νομίζετε ότι είναι και τίποτα αυτό, γιατί κατάλαβα που είναι το μυαλό σας. Κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας, Παγκόσμια ημέρα, Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή, καλά από φθήνια, δεν το συζητάμε, θα σας πω στη συνέχεια για τα χταποδάκια. Και Παγκόσμια ημέρα λόγου και ύπνου. Κοιμηθείτε ήσυχα. Δώσε. Τζοάννα, σ' αγαπώ. Δώσε τα φτάκια μου, δώσε. Ο οικονόμος είναι, το Βασίλης οικονόμου. Πασόκ, μετά πήγε του Καμένου, πώς το λέγανε εκείνο το κόμμα. Μετά πήγε στον Καμένο και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Και έτρεχε και βοηθούσε τον, πώς το λένε αυτόν, τον Μπερουκίνη, το, που είναι αγροτικής ανάπτυξης τώρα, τον Αυγενάκη, για να πάρουν μαζί αυτό, να πάρουν ομοσπονδίες. Και πήραν μία και αυτή με ΜΑΤ του μπάσκετ. Όλοι σας χάσανε. Αυτοί μοιράζανε λεφτά δεξιά και αυτός ο οικονόμου βγαίνει τώρα στη τηλεόραση και κάνει το μάγκα. Τζοάννα, δώσε τα αυτιά, δώσε. Ιώτα, δώσε. Γκολ για το ΠΑΟΚ. Το Σταύρο στο Κουνιαδάκι μου, καλημέρα και καλό σου κούβαλε και Δευτέρα, ρε. Να έχουμε ΠΑΟΚ, δεν το ξεγράφουμε ποτέ. Έτσι, ρε Σταύρακα, έτσι, έτσι. Ο Σταύρος το Κουνιαδάκι μου, το Τερζανίδης, ο γιος του μεγάλου Τερζανίδη. Είναι και αυτός. Ναι, άμα είδατε. Και σου κάνει τη σφαλιά. Λοιπόν, έχει ανοίξει ένα υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο εκεί στην. Στον Πάουκ εργάζει. Στην Παπάφη απέναντι στην Κοσμοτέ. Για κάτι φιλαράκια μου που έχω στην Αναξιμάνδρο Αργιανάκια και κάτι φιλαράκια που έχω στο Ζεφίνα μου εκεί πέρα στην Γεωργική Σχολή, δώρο σήμερα το πιεσόμετρο από μας. Αυτό. Σ' αγαπώ, πάω καρά, σ' αγαπώ, πάω καρά, σ' αγαπώ, πάω καρά ατελείωτα. Δώσε! Πάω καρά, σ' αγαπώ, πάω καρά, σ' αγαπώ. Αυτό. Δώσε. Τελεύω να πω και ποιοι είμαστε εδώ. Ο Χρήστος Κιός είναι. Ο Χρήστος Κιός. Οι άλλοι όλοι φύγανε. Δεν έχει κανέναν άλλον. Χρήστος Κιός και για πέρα. Και για απέναντί του φιλοξενούμενο αυτό που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Δώσε. Τηλέφωνα επικοινωνία 2310-287-888-888. Τρία βάλτε, έτσι. Ας τη λέει αυτός ο τρελός. Και 6-9-45-2-87-8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 -
το πινελίκι σας και το στέλνετε στο 54222. Έλα! Τα φλάι κάλλη που είστε μποτιλιαρισμένοι, πάτε τηλεφωνάκι να πούμε να περάσει και ώρα. Κατάλαβες. Ποκαρά σ' αγαπώ, ποκαρά σ' αγαπώ, ποκαρά τελείωτα δώσε. Σ' αγαπώ, ποκαρά σταθερά κι αμοιώτα δώσε. Καλημέρα, δώσε. Κασόλι, κασόλι, σε ψάχνει του μπόλι, δώσε. Καλημέρα στο πάω και στη Βίκη την Τσότσο. Καλημέρα στο. Και ο Κουλιανό, ορίστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κουλιανό. Άντε ρε πάκα και μια κομπή εκεί πέρα, ρε. Εμείς μεταξύ μας ακουγόμαστε, καταλάβετε, για να ανεβάσουμε αυτό. Είμαστε μεγάλη παρέα, το καταλάβετε τώρα. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Σήμερα ξέρετε τηλέφωνα. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαι. Απε. Καλημέρα. Κοντεύω. Έλα. Κοντεύω να γίνω ΠΑΟΚτζής. Τι κοντεύεις, ΠΑΟΚτζής, αλλά δεν το ξέρεις. Κοίταξε να δεις. Τον συμπαθούσα γιατί είναι Ρώσος ο πρόεδρος. Αυτό που έγινε χτες, μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει πολύ ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι, έτσι. Μπαίνεις, στρατηγέ μου, στο σωστό δρόμο. Στο σωστό δρόμο είσαι. Ναι, γιατί και εγώ είμαι Μακεδόνας. Μου το έχεις πει αυτό. Έχω περάσει Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού στη Θεσσαλονίκη. Νύφη, σε βρήκαμε εδώ. Β' και Γ' Δέλτα και Δέλτα Τρίτη Γυμνασίου και Α' Λυκείου, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Επίσης στην Ξάνθη, στην Κατερίνη όταν ήταν νέος ο πατέρας μου. Mm-hmm. Έχω γυρίσει όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα λοιπά. Νύφη, σε βρήκαμε από εδώ. Δεν ακούω. Νύφη, σε βρήκαμε.
Είχα βρει μια κοπέλα που σχετιζόμουν όταν ήμουν 15 χρονών. Δεν θέλω να πω. Όχι. Είναι παντρεμένη. Ναι. Και ήθελα να πω ότι αν και είμαι δεξιός, ναι, σήμερα θα πω καλά λόγια για τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, για τον οποίο θα πω ότι είναι αξιοπρεπέστατος και το έγραψα στο Twitter, τώρα λέγεται X, ναι, ότι είναι αξιοπρεπέστατος με τρεις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Μια λοιπόν την εσχολίασα ευμενώς. Επίσης θέλω να πω για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα πάρει ένα ποσοστό 8%, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο. Εγώ πιστεύω μικρό θα είναι. Δεν θα είναι μικρό, διότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ήταν Πασόκ τη δεκαετία του 80 και ζουν ακόμα. Και να τα εκατοστήσουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά πιστεύω θα είναι μικρό το ποσοστό. Και το τρίτο που έχω να πω είναι ότι επίσης πολύ καλή αντιπολίτευση διεξάγει ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος εκτός από Μάρξ και Λένιν και Στάλιν και Έγκελς, έχει διαβάσει και εργονομία. Ξέρεις τι είναι η εργονομία? Όχι. Είναι ο τρόπος εργασίας των εργατών και των αγροτών. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ ενημερωμένος και πρέπει να ομολογήσω ότι ο Μητσοτάκης τελευταία κάνει ορισμένα ολισθήματα τα οποία θα του στοιχίσουν. Ορισμένα? Μόνο ολισθήματα είναι. Τι ορισμένα? Θέλω να πω, άκουσε να δεις. Ναι. Η πρώτη τετραετία ήταν καλή σχετικά. Στη δεύτερη τετραετία κάνει λάθη. Ναι, γιατί πιστεύω ότι θα φύγει γι' αυτό. Όχι, πιστεύει ότι έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Άρα δεν ήταν αυτό. Δεν τον έχω για τέτοιο. Να σε καλά, στρατηγέ μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου. Δώσε Τζοάννα. Τελείωσε Τζοάννα. Πάμε αλλού. Α, πάμε αλλού. Όχι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Πρώτα, μπράβο τον Βασίλη, τον ακροατή μας που βγαίνει και μας τα λέει πολύ όμορφα. Πίστευε στην ομάδα. Μας το είπε χθες. Λοιπόν, αυτή είναι η Τούμπα. Η Τούμπα είναι ένα φαινόμενο που παρασύρει τα πάντα στο διάβα του, που συγχρονίζει τους παλμούς, τις φωνές, ενώνει τις ψυχές, τις ανάσες, την ορμή. Λοιπόν, οπότε ήταν λογικό να πάρουν τα παιδιά μας πάνω τους. Ευτυχώς μπήκε στην κατάλληλη ώρα τον γκολ, γιατί αρχίσαν να έρχονται κάτι νευράκια όταν δεν σου βγαίνει η φάση. Και πια προηγήθηκε εκείνη η κεφαλιά του κριτικού, του Κουλιεράκη. Λες τώρα, όχ, μας χτύπησε πάλι, εκείνη η ατυχία, δεν θα μπαίνει μέσα και τέτοια. Καταλάβατε, και αρχίζει κάποιος εγκρεμισμός, σε παίρνει από κάτω. Ευτυχώς μπήκε η γκολάρα μετά και πήραμε πάνω μας και το τελειώσαμε το θέμα. Όχι, δεν το τελειώσαμε, κάναμε ένα 3-0. Το θέμα το τελείωσε, όσο και να είναι μπροστά ο Κουλιεράκης, ο τερματοφύλακας μας, ο Κοτάρης. Στην απόκριση που έχει κάνει με τα πόδια. Εκεί το τελείωσε το θέμα. Αν γίνει εκεί το 3-2, έχουμε άλλο μάτς μετά. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Όποιος τον έφερε, γερός να είναι, γερό να είναι και το παλικάρι μας, αυτός μας έσωσε χθες. Τώρα για αυτό που είπε ο Χριστάρας. Απόψε υπάρχουν τάλιρα, υπάρχει τέτοιο τραγούδι, με έγραψε ένας πριν από λίγο. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Βάλε, λέει, το απόψε υπάρχουν τάλιρα για την πεντάρα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οι 3 η ώρα θα μάθουμε αν θα έχουμε αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζέν, τη Φενέρ, τη Φιωρεντίνα, την Άστον Βίλα, τη Λίλ, τον ακατονόμαστο Κλαμπ Μπριζ. Για τον Ολυμπιακό, μην περιμένετε εγώ να πω μπράβο και στον Ολυμπιακό, ελληνική ομάδα και τέτοια, γιατί αυτή τη διοργάνωση, όταν έκλεβε τα πρωταθλήματα και έβγαινε Champions League και έπαιρνε τα χρήματα από όλους μας, έλεγε ήταν Μίλκο Καπ αυτή η διοργάνωση. Τώρα πανηγυρίζει. Μίλκο Καπ την έλεγε. Εγώ δεν ξεχνάω. Μπορεί να περνάω την εφηβεία των 65, αλλά δεν ξεχνάω. Εντάξει. Μίλκο Καπ την έλεγε, αλλά τώρα πανηγυρίζει. Λοιπόν. 3 ώρα θα μάθουμε την κλήρωση, θα μάθουμε και τις έδρες, θα μάθουμε και τις διασταυρώσεις. Οι αγώνες που θα πάμε στους 4 είναι 11 και 18 Απριλίου. Εντάξει, μην κάνεστε τίποτα αραβώνες και τέτοια και λοιπά, κανένα τραπεζάκι. Άμα έχει τηλεόραση και λοιπά, ένα τσιπουράκι μπορείτε να το βάλετε. Επαναλαμβάνω, Βικτόρια Πλζέν,
όπως τα έγραψε ο γκολ στον Πάο Στεριάδης, η Φενέρ, η Φιωρεντίνα, η Άστον Βίλα, η Λίλ, ο Ακατανόμαστος και Κλαπ Μπρίζ. Για να δω ποιο θέλετε, για να δω ποιο θέλετε. 23-10-287-8-8-8 και 6-9-45-287-8-8-8. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Έλα, ο Σκρέκας στη Βαρβάκιο, πάει να δεις τα χάλια σου. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Έλα, καλημέρα, Αποστόλη. Καλώς τον Παναγιώτη από, από τους ασπρόμαυρους αμπελοκύμπους, την ασπρόμαυρη Εθνικής Αντιστάσεως. Έχει πλάκα να μένει στην Εθνικής Αντιστάσεως 8 και επίσης ναι, την ασπρόμαυρη πέραν στο 8 τα φυλάκια μου. Απε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Ναι. Στα παιδιά που μας ακούν, σε όλους που μας ακούνε. Ναι. Και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Τάκη, από τη σχολή. Συγγνώμη, από τη σχολή. Το μάτι έξες. Φυσικά, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Κερνάω σήμερα ό,τι αγαπάτε. Δώσε. Και τη γνωστή αφαίρεση, ξέρεις, να μην επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός. Έγινε Παναγιώτη μου, περίμενε στο φούλα μου, έγινε Παναγιώτη μου την αγάπη μου. Έλα εδώ για να μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Για τον κύριο Απόστολο μου αφήσανε φάκελο. Να πω την κοπέλα ότι το λένε κομπούτσα. Ο Κώστας ο Αδριανόπουλος, που είναι ο Κώστας ο Αδριανόπουλος, Παύλου Μελά Γρηγορίου έχει το προπό. Λέει πες την κοπέλα είναι κομπούτσα. Όπως το λέω, δεν έχει α. Κομπούτσα. Κομπούτσα. Δεν έχει α. Στο τέλος. Κομπούτσα. Να, για τώρα πώς. Έλα πες τι είπε, τι τσάι πίνω εγώ, τι μη κοιτά πίνω αγάπη μου, μη γελάς. Και εγώ δεν, να, και εγώ σοβαρός. Ο Τάσο Καλαϊτζής δεν τρελαμένο τη φωνή. Έχεις πολλούς, ξέρεις πως φαν έχεις. Πώς θέλουν να σε γνωρίζουν. Να έρθουν να με γνωρίσουν. Φυσικά. Πρώτα να αντιθούμε γαμπρί, τα Νατάρο, γιατί εδώ μιλάμε για γυναικάρα. Όχι, άντε, και λουλούδια. Ο οποίος δεν φέρει λουλούδια έχει φύγει κιόλα. Αμπράβο. Για πες τι τσάι μου έβαλε σήμερα. Green tea. Green tea, πράσινο, μάτσα, μάτσα, μούτσα και κομπούτσα. Κομπούτσα. Και αφήστε τα κομπούτσα, ναι, και να, ναι, πάρουμε τα κομπούτσα. Κομπούτσα. Εσένα σε ενδιαφέρει κομπούτσα. Μία κομπούτσα για το κορίτσι μας. Από μικρή φαινόταν ότι αγαπάει την κομπούτσα. Ξαφνικά στην Βαρβάκιο φαντάζομαι βρέθηκε ο αυτός. Δεν έχει πολλά κανάλια, γύρω σε καμιά 25αριά. Χαμογελαστή. Ο διπλανός του λέει το που τον οδηγεί. Ναι, είναι χαμογελαστός και λέει καλημέρες, καλησπέρες. Ο Ίνκα δεν μας τα είπε όμως καλά για τα Σαρακοστιανά. Αλλά πήγε ο Σκρέκας τώρα εκεί πέρα. Τα κανάλια θα δείξουν, θα κάνει και καμία δήλωση, θα κάνει τις χειραψίες του. Όλοι τώρα εκεί πέρα στην αντί να του φέρουν κάποια πόδι να φάει. Λοιπόν, το χταποδάκι 21 ευρώ. Έτσι. Για να ξέρετε τι θα σας πλασάω. Το πλοκάμι ινδικού 34 ευρώ. Για το χταποδάκι. Το πλοκάμι 34,18 το δικό μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σουπιά καθαρισμένη, κατεψυγμένη 21,83. Κατεψυγμένο μύδι 12,44. Ναι. Ο χαλβάς ο Όλυμπος 5,5, ο Μακεδονικός 7,5. Επίσης ο πρόεδρος του Ίνκα, ο κύριος Λεχουρίτης, μας λέει να προσέχουμε τα ένα προς ένα, λέει, τις προσφορές, διότι μπορείς να το αγοράσεις φθηνότερα αν το πάρεις χωριστά. Αυτά συγκέντρωσα από τον πρόεδρο των καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Πάω για διαλυματάκι και επανέρχομαι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Γκολάρες. Σιγά μην έχανα πομάδα με κιλωτή χρώμα φανέλας. Που κατεβήκανε με κιλωτή χρώμα φανέλας. Που να χάσαμε ρε τώρα. Πλάκα μας χάσαμε. Έπα εκεί πέρα. Την καλημέρα στο Ανόβερο. Ίδια χρώματα φοράει το Ανόβερο, το νομίζω να θυμάμαι καλά. Την καλημέρα το άλλο το παλικάρι, πώς λέγεται, που παουκάρα και λοιπά, ο τρίτος. Πανόβρο, ο Σπύρος. Ο Σπύρος. Γεια σου ρε Σπύρο, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Τζιμενάκι, το Γιάννη, το Πυροφάνη με τα ψάρια του εκεί πέρα στην, και τα Σαρακοστιανά του στο Χορτιάτη. Κάνει δηλώσεις ο Σκρέκας. Δεν είδε πόσο πήγανε.
πέρασε, δηλώσει κλπ. Αλλά δεν φταίει αυτό. Φταίει αυτοί που του δίνουν το χέρι. Θα του πούνε να πάρει ο κόσμο να βλέπει τι τιμέ. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε πιο φθηνά. Τώρα θα μα πει, καταπολεμήσαμε την ακρίβεια. Ναι, τα καταφέραμε, τα κάναμε κλπ. Αυτό ήταν. Κάναμε μία βόλτα, πιάσαμε τέσσερα κεράκια. Τώρα πάντα πλύνει γιατί μυρίζουν και ψαρίλα. Και από εκεί και πέρα τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Σας είπα πόσο τα κατάφερε. Να μην πάω παρακάτω από και τα άλλα. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Ζαχαροπλάση. Τον είπα και το πρωί και που τον είδα. Τον Πασχάλη Μαλαθούνη στην ασπρόμαυρη καβάλα. Τον Γιώργο τον Πατρώνη. Καλημέρα, καλημέρα. Τη Ζωζεφίνα μου την ασπρόμαυρη καλημέρα. Μη βγάλει τσιμουδιά ο άλλος δίπλα σου. Μη βγάλει, τον πατήσω. Καλημέρα και στο, και στο Μέγαρο. Στην Αθηνά. Αχ, τα, περίμενε να θυμηθώ του σεφ. Του σεφ. Το κορίτσι θέλει θάλασσα, τι είναι αυτό πάλι. Τον Καλίνικο και τον Γιάννη, του σεφ εκεί στο Μέγαρο. Σας αγαπώ πολύ και σας περιμένω την Τρίτη. Τα φιλιά μου. Γεια σου Απόστολε, καρέλα. Κάπου σποράδες είναι, λίμνο είναι κάπου εκεί, ψαρεύει. Να μας πει να πάμε καμιά σαρδέλα μεγάλη. Δεν θέλουμε και τίποτα εμείς. Λιτά πράγματα, λιτά πράγματα, δεν είναι θέμα. Την καλημέρα μου στην Εγκάτη από κάτω εδώ τα αρώματα Λίνα από το 1922. Ό,τι καλύτερο, εξυπηρέτησε άψογη. Περιμένουν στην ουρά εκεί πέρα αυτά που κάνουν τα κόλπα και να δείχνουν και δεν συμμαζεύεται. Παπ, έφυγε αμέσω. Ό,τι καλύτερο. Και την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη απέναντι τον ομπρελίστα, τον Ρεν. Το πέτυχα. Μεγάλε. Ρεν. Ρεν. Πάλι δεν τα παίρνω αυτά. Αποστόλη. Πρέπει να βρω πώ τα λέω ισπανικά τι να κάνω. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα, αυτό πάλι τι, τι σημαίνει. Είναι αυτό που σου είπανε προηγουμένως για το τάλαρα. Α, αυτό είναι το τραγούδι. Όσο υπάρχουν τα τάλαρα, κάτι τέτοιο λέει. Δεν λέει. Α, καλέ, αμέσως τα πιάνετε. Απόψε τα που τραγούδια. Υπάρχουν τα τάλιρα. Άντε βρε, πώς τα παίρνετε έτσι. Αμέσως τα πιάνετε στον αέρα. Τι πουλιά είστε εσείς, τι πουλιά είστε. Γεια σου Βασίλη Βόβουρα, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ευαγγελία. Γεια σου Παόκι μου Ματίνα Τάτσι, την αγάπη μου. Άξιμνησε και στο θεϊκό σαργάδο η Νατασούλα. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία την Κύρκου. Καλημέρα. Πάρα ρε Βικάρα. Το είπε τα τάλαρα. Όχι, τώρα το πει. Έλα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Δώσε. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Γεια σου φιλάκι. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Επίσης να σας πω, το Σαγράδο θα υπάρχουν και σε Αρακοστιανά από Δευτέρα. Ένα-ένα θα λες. Εχθές τι πάθαμε, Χριστάρα. Τι είναι. Είμαστε χαρούμενοι. Τώρα, ναι, είμαστε που είμαστε 3-0 χαρούμενοι ημίχρονο. Σκάει μύτη ο Γιώργος ο Μακρόπουλος που έχει το στάχι εδώ στην Φράγκο. Το παουξάκι το άρρωστο αυτό. Ναι, άρρωστο παουξάκι, ναι, με πράσινη φανέλα. Λοιπόν, και φέρνει μια σακούλα ταχυνόπιτες ζεστές. Μυστήσιμα. Σας πρόσεξε. Σας θέλω, δεν θέλω σεξ τώρα. Δεν θέλω σεξ τώρα τη Σαρακοστή. Μόνο χαλβάδιασμα. Σαρακοστιανά πράγματα, εντάξει. Ξέρεις ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο πάτερ στην εκκλησία λέει τις γυναίκες, πάτε τώρα να κάνετε σεξ με τους άντρες σας. Όχι. Α, δεν το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν. Βέβαια, το λέει ο πάτερ. Πάτε τώρα να κάνετε σεξ τις δυο τις γυναίκες από την εκκλησία. Θα πάτε να κάνετε σεξ για να μην έχουν όρεξη μέσα στο. Στις 40 μέρες, κατάλαβες, μπράβο. Και αμαρτήσουνε οι άντριδοι. Άκου να δεις. Βγήκε και μία. Άκου τώρα Χριστάρα πράγματα. Άκου πράγματα τώρα. Ακούω. Βγήκε μία αυτή. Λέει 8 στους 10 άντριδοι. Χαζά δηλαδή. 8 στους 10 άντριδοι, χαζά δηλαδή. Απατούν τις γυναίκες τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια υπάρχει. Ποσοστό είναι αυτό. Να λε 10 στου 10. Όχι, δεν γίνονται αυτά. 10 στου 10, όχι. Όχι, βέβαια, από εκεί πέρα. Χαζέ. Τι είναι αυτά για τα καημένα τα παιδιά τα οποία τα έχετε όλο στην παντόφλα. Δεν σηκώνουν κεφάλι, δεν σηκώνουν. Αυτό δεν μπορούν να πούν τίποτα. Και από πάνω και 8 στου 10. Τι είναι αυτό. Γιατί δεν κάνατε μια δημοσκόπηση, μια έρευνα. Πόσε γυναίκε του άντριδε του. Πάντα του άντριδε έχετε μπροστά.
8 στους 10 πατούν τις γυναίκες. Σιγά, το βρήκατε τώρα. Εξυπνάς. Έλα, απόψε που υπάρχουν τα τάλιρα. Τα τάλιρα. Απόψε που υπάρχουν τα τάλιρα. Δώσε. Εδώ σε τέλος θα το κάνω. Κρασινοβραδινά είναι τα τάλαρα. Ποιος δεν πήρε παιδιά. Τάλαρο 2, τάλαρο 2. Τάλαρο πρόκριση, ποιος δεν πήρε παιδιά. Δώσε. Τάλαρο πρόκριση, ποιος δεν πήρε παιδιά. Ποιος δεν πήρε. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλή και ευλογημένη μέρα, όλη μέρα. Καλώς το Βασίλη. Λάμπη Θεσσαλονίκη, λάμπη όλη γη. Τι λιακάδα είναι αυτή, τι όμορφη μέρα, τι κέφια. Χαμογελαστά πρόσωπο, παρά την ακρίβεια που είναι. Πάρε μια ανάσα, περίμενε. Και θα λέει, και θα λέει να δασούρα πάει, θα μας μείνει αυτός. Απέ! Μην περιμνάτε για την αύριο. Εμείς απλά έχουμε σκοτούρες και σκέψεις. Όλα είναι στα σχέδια του, Απόστολε. Είτε κακό νομίζουμε ότι μας συμβαίνει, διότι έχουμε παράξενα μέτρα εμείς οι άνθρωποι, είτε καλό είναι όλα στο θέλημά του. Τα πάντα. Εδώ έχει μετρημένη και την τρίχα της κεφαλής μας. Ξέρετε ότι όπως βλέπετε μια δεδροστοιχεία ή μια θητεία, ντομάτες πες, που είναι για τις εποχές που σιγά σιγά θα αρχίσουν να... Δεν τους βάζουμε σε μία σειρά. Έτσι είναι το τριχωτό της κεφαλής μας. Είναι σειρές που ξεκινάνε από πίσω και πάνε μπροστά. Από όποιο σημείο θα σου καταδείξω ότι είναι η 33η τρίχα από τη 15η σειρά. Απλά, εμείς νομίζουμε ότι είμαστε θεούλιδες. Αυτό είναι το τραγικό της υποθέσεως μας. Και φυσικά βλέπετε σαν σήμερα. Σιγά σιγά, ό,τι αφορά την Ελλάδα και πέριξ της Ελλάδος, το αποκρύπτωνε. Διότι παλιά είχες το βιβλίο, άνοιγες το βιβλίο, έτσι. Διάβαζες κάτι, τώρα σου κοπανάνε μπροστά στην οθόνη, ό,τι το σύστημα θέλει. Καλύτερος Τσοπάνης είναι η TV, Βασίλη. Ο καλύτερος Τσοπάνης. Ακριβώς. Αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, μεταξύ 8 και 8.30 έχει πετάξει τη χλένη του στο βαρολογό, διότι υπάρχουν τα εσωτερικά αρχεία στο στρατό. Εκείνο το σκοφί του το περίφημο που φορούσε με τα λοφεία και τρέχει όπως ένας αθλητής μαραθωνίου για να προλάβει να μπει στο αεροπλάνο έξω από τα Τύρανα για να εξαφανιστεί στην Ιταλία ο Μουσολίνη. Από χθες είχε σημάνει γενική επίθεση του ελληνικού στρατηγίου από τον στρατηγό Δεμέστιχα και Πατσινίκο τα Γιάννενα και τους πήγαμε μέχρι το Βυράχιο. Δεν αναφέρεται πουθενά. Πώς δεν το φοβούστησα. Και πώς θα αναφερθεί, διότι μιλάμε, είμαστε 15 Μάρτη, στις 6 Απριλίου. Ένας αντισταγματάρχης που λεγόταν το όνομά του Θρασίβουλος Τσακαλώτος, τον οποίο είχαν θέσει υπεύθυνο επιθέσεως, διέταξε απαγκίστρωση. 1100 παλικάρια μας αυτοκτόνησαν, επειδή μας χτύπησαν στις αίρες οι Γερμανοί, για να δουν τι μέλη γενέστη, μη μας και κυκλώσουνε. Πέρασαν αυτή τη φαυλότητα. Ο γιος του ήταν ο Πέτρος και Πέτρος εγέννησε Ευκλήδην. Είναι όλοι σημειωμένοι, να ξέρετε. Είναι στεκταρισμένοι αυτούς που στέλνουν για να διοικήσουν τον ελληνικό λαό, επειδή είναι πάντα ευκολόπιστος και προδομένος, όπως γράφει ο Σολωμός στον ύμνο προς την ελευθερία. 15 Μάρτη, στους παλιούς χρόνους, στους αρχαίους, λεγόταν η Ιδής του Μάρτη. Είναι η εποχή που αρχίζει να οργιάζει η φύση, διότι ανεβαίνουν οι οποίοι για να δημιουργήσουν τη νέα ζωή. Όταν πέρασε τον Ρουβικόνα ο Κέσσαρας, επειδή δεν τον ήθελαν οι στη Ρώμη και γι' αυτό τον στείλανε να πολεμήσει τους Γερμανούς που τρώγαν ανθρώπους, είπε το περίφημο, θα θυμάστε, ο Κύβος Αρίφη,
έχοντας δεξιά το βρούτο και αριστερά τον κράσο. Και είπε το άλλη αγιάκτα έστ. Και μπήκε νικητής μέσα στη Ρώμη. Έκανε το λάθος και έγινε συγκλητικός, δηλαδή πολιτικός. Έβγαλε τη στολή του. Επί 15 ημέρες, ένας ζητιάνος, Μάντης, ήταν Μάντης, τον έλεγε να φοβάσει τα συμβείς του Μάρτη. Στις 10 η ώρα περίπου το πρωί, όπως γράφουν οι ιστορικοί, πέρασε μέσα στο Καπιτόλιο. Και του λέει, Μάντη, ήρθαν οι ειδήσεις του Μάρτη και εγώ λέει είμαι εδώ. Και μπήκε μέσα. Όταν όμως βγήκε, την πρώτη σπαθιά την δέχθηκε από το ψυχοπαίδι του. Γιατί το βρούτο τον είχε από παιδί στο στρατό. Και από τον κράσο που ήταν ο παραπόδας του. Το ίδιο έχουμε και στη δική μας. Την ελληνική παιδεία. Πέρασε και σήμερα η φράση σε εμάς, εσάβρον τα σπουδαία. Είπε όμως τώρα τρώμε το βράδυ και θα τα δούμε το πρωί. Και το πρωί τον σκότωσαν. Αυτή η όλη την ταραγμένη περίοδο που στήθηκε η Ελλάδα, γιατί όσο και να σας φαίνεται παράξενο, παρόλο που νομίζουν πολλοί με το Μέγα Αλέξανδρο σταμάτησε η ελληνική κυριαρχία, κάνουν τραγικά λάθος. Όταν από τις εξεγέρσεις των Θρακών, των Μακεδόνων και εν γέννη των Ελλήνων κατέβηκε ο Μάριος και ο Σύλλας και κατέκαψε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να ανασκάψει και την Κόρινθο, εκεί στην Κόρινθο άκουγα κάτι φωνές και δεν καταλαβαίνανε μέσα στις σφαγές και που κάνανε. Μιλάμε Ετρούσκοι, βάρβαροι, σκληροί. Και λέει τι είναι αυτό. Και βγάζουν από ένα ναό που τον είχαν ρίξει από το υπόγειο παιδιά. Ο μεγαλύτερος αυτών ομιλούσε ακαταλαβίστηκα για τον Μάριο και τον Σύλλα. Λέει τι λέει αυτός. Και επαναλαμβάνω λέει όλοι οι άλλοι. Και του λέει στρατιώτης που ήταν Έλληνας. Ιλιάδα και Οδύσσεο. Τι είναι αυτό λέει. Και πήρε τον νεαρό και έμαθα για τον Αχιλλέα. Αυτοί οι στρατιωτικοί όλοι υψηλωμένοι. Αμάν. Λέει τι πολεμισταράς ήταν αυτός. Και έδωσαν διαταγή εις όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να διδάσκονται Όμερο και φυσικά μαθαίνοντας ελληνικά. Δεν υπήρχαν μεταφραστές. Μάλιστα. Και έφτασε στο επίπεδο να πει ο Κικέρον ότι εμείς κάποτε λέει καταλάβαμε την Ελλάδα με τα όπλα και αυτοί μας κατάλαβαν με το πνεύμα. Έτσι η καλλιεργημένη γης από τις αποικίες μας κατά το πρώτον και δεύτερον με τα όλα πανεπιστήμια που κουβάλισε μαζί του ο Αλέξανδρος, διότι ο Αλέξανδρος νομίζαμε όλοι ότι πολέμαγε μόνον. Είχε μαζί του δασκάλους, είχε μαζί του φιλοσόφους και καλλιέργησαν τα ελληνικά γράμματα ότους ώστε σε αυτή τη γη, δείτε την περιοδία του μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό που λέγεται εκστρατεία, ανέβαινε και κατέβαινε στους Αγίους Τόπους. Όλοι ομιλούσαν ελληνικά και γι' αυτό επιστημονικά η εποχή της Ρωμαϊκής για μας αυτοκρατορίας λέγονται χρόνοι ελληνιστικοί, ούτως ώστε να μεταφερθούν τα Ευαγγέλια του. Να είστε καλά. Και πέραν το ότι κάτι που δεν γνωρίζει και κλείνω ο κόσμος, ότι η οικονομία του Θεού και Πατρός είναι ο Υιός και Λόγος του ενανθρωπηθεί, έγινε όταν ο Κέσαρας προκήρυξε για την πρώτη φορά εν το κόσμο τη γενική απογραφή όλου του πληθυσμού της αυτοκρατορίας και να πάνε όλοι να απογραφούν στον τόπο γεννήσεώς τους. Έτσι υπάρχουν, γι' αυτό χρησιμοποιούμε ως Έλληνες το scripta manen, τα γραπτά μένουνε. Διότι φανταστείτε, εάν ο Θεός μας έστελνε τον Υιόν του, όπως το έργο του Σούπερμαν, μέσα σε ένα κρυπτονίτη να πέσει στη γη. Και παρόλα αυτά βλέπετε αγαπητοί μου φίλοι,
ότι υπάρχουν άνθρωποι, εντός εισαγωγικών η λέξη, που αμφισβητούν τη γέννησή του και την ιστορικότητά του. Ναι, θέλω να σας ευχηθώ όλους καλή και υγεία 40. Να είστε καλά επίσης. Θα παρακαλέσω το ακροατήριο, γιατί αυτά τα τριήμερα μας ζαλίζουν. Την Κυριακή το απόγευμα είναι ο μεγάλος εσπερινός της συγχώρησης. Έτσι. Ό,τι και να μας έχουν κάνει, όποιος και να μας το έχει κάνει, να του ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη. Εδώ βρίσκει εφαρμογή ο ταπεινών εαυτών υψωθήσατε, διότι μέσα στην προσευχή θα ακούσετε τους αδικούς και μισούς Κύριε συγχώρησον. Να είστε καλά. Τότε θα αισθανθείτε καλύτερα. Εύχομαι Απόστολε στην οικογένειά σου και σε σένα, επίσης, όπως και τον Χρήστο και τον συνεργάτη σας, ό,τι το καλύτερο επίσης το τριήμερο. Να είστε καλά, Βασίλη. Να είστε καλά. Ο Κασελάκης σε λίγο παρουσιάζεται και έχουν πάει τα κανάλια εκεί. Θα έχουμε νέο σοου, με το σκυλάκι το πήγε. Και από την άλλη στην αυτή, σίγουρα στη Θεσσαλία έχουν σπάσει τηλεοράσεις. Είναι ο Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ολλανδικό σχέδιο για τη Θεσσαλία, τι προτείνουν για τα πλημμυρικά πεδία και τη λίμνη Καρλά. Λοιπόν, οι αγρότες ζήτησαν μεταξύ άλλων να μην υπάρξει αλλαγή χρήση γης της Θεσσαλίας. Αυτός επιμένει τα δικά του να λέει, ο Περουκίνη. Μόνο ψέματα λέει. Ό,τι χειρότερο υπάρχει στη Βουλή, ό,τι χειρότερο υπάρχει στην κυβέρνηση. Επίσης οι αγρότες λένε ότι οι Ολλανδοί δεν δίνουν χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν τα έργα, τα αντιπλημμυρικά. Θυμηθήκανε τα αντιπλημμυρικά έργα. Ένα χρόνο έχει, πόσο που είναι οι πλημμύρες, Χριστάρα, πότε γίνανε οι πλημμύρες? Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Ναι. Πόσους μήνες είναι? Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. 7 μήνες μετά, αφού κατέβηκαν οι άνθρωποι στους δρόμους να ζητήσουν ορισμένα πράγματα, τώρα λέει θα ξεκινήσουν οι Ολλανδοί τα αντιπλημμυρικά. Τώρα θα. Αλλά οι αγρότες τον είπανε το Μητσοτάκη, ρε μεγάλε, πες μας πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα τελειώσουν. Δεν ξέρω, λέει, ρώτα τους Ολλανδούς. Τους είπανε. Και λένε οι αγρότες, ευχαριστούμε πολύ Πρωθυπουργέ, μας φεύγουμε. Ήτανε να τους ξαναδεί, αλλά δεν μπόρεσε να τους ξαναδεί τους αγρότες ο Μητσοτάκης. Είχε πολλή δουλειά, πήγε είδε τον Καπουτσίδη, καταλάβατε. Δεν μπορεί τώρα να βλέπει και αγρότες και Καπουτσίδη, δεν γίνεται. Στον Καπουτσίδη έχει περισσότερη ακροαματικότητα, καταλάβατε, γι' αυτό. Ο Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, λέει πόσο θα κοστίσει και πού θα βρεθούν τα χρήματα για την αναδιάσωση της Θεσσαλίας. Δεν λέει πότε θα αρχίσει, πότε θα τελειώσει. Το ρωτάνε κανένα από το ζευγάρι εκεί πέρα που υποδίονται τους δημοσιογράφους. Δεν το ρωτάνε. Αν και σήμερα βλέπω έχουν διάλογο, έχουν ανοίξει το στοματάκι τους. Θα δούμε. Πάντως ζητάνε μεταξύ άλλων να μην υπάρξει αλλαγή χρήση στη Θεσσαλία. Επίσης, λέει ο Κερίδης, χρειαζόμαστε, λέει, γι' αυτό φέρνουμε. Η Frontex τον έστειλε, διάβασα τον υπουργό αυτόν. Λοιπόν, εργαζόμαστε εργάτες γης. Για ποια γη? Η μισή γη έχουν μπει τηλεοράσεις μέσα και η άλλη μισή γη της Ελλάδος είναι κάτω από, κάτω από τα νερά. Την άλλη μισή γη εσείς την έχετε στείλει αδιάβαστη. Κάτι ζαχαρότευλα και τέτοια, καπνά, δεν υπάρχουν. Για ποια γη? Για τα ροδάκινα που με νίκια και με δόντια εδώ στην κουλούρα κρατάνε οι άνθρωποι? Για ποια? Για τις φράουλες κάτω το καλοκαίρι? Για ποια γη? Άντε τώρα, έχω την πάω κάρα. Μη με βάζετε με τέτοια. Go για τα πάω. Δώσε. Γεια σου Γιάννη Κακαβούρη από τα Σπρώμαυρονιούχα. Στην αγάπη μου τη Μαρία, την κυρία Μαρία στο μακρύ χωριό. Μακρύ χώρι λέγεται, έτσι. Γεια σου ρε Σάβα Πατμανίδη, παόκι μου στο 57 στο ΚΤΕΛ. Τα φιλιά μου στα παιδιά όλοι εκεί στο ΚΤΕΛ. Στους μάγκες με τα μπλε τους ταξιτζίδες. Έχει πολλά εορταστικά για τζάμπα μασολάδα, κούτρα πως τα λέτε εδώ. Ναι, ναι, λοιπόν, και επίσης και για χαλβά και τέτοια. Μία που με έχουν στείλει είναι στην Παλιοστάνη, στην Πιερία, εκεί στην πλατεία θα έχει φασολάδα. Εδώ ο Δήμος αυτό, ο Κάστρο, πώς λέγεται όλος αυτός ο Δήμος, παντού έχει, παντού, σε κάθε πλατεία. Παρουσιάζεται ο Κάζα. Εκεί παρουσιάστηκα και εγώ. Καλέ, όλες εκεί παρουσιαζόμαστε στη Θήβα. Πυροβολικό. Όλοι ωραία εκεί παρουσιαστήκαμε. Αχ, τώρα συγκινήθηκα. Λοιπόν,
Και ρωτάνε και τα άλλα τα παλικάράκια που πάνε εκεί, οι τσαπεροκορδόν αυτοί που είναι εκεί. Ναι. Πώς αισθάνονται που θα παρουσιαστούν με τον Κασελάκη. Εντάξει. Σε ποιο τμήμα το βάλουν, δεν ξέρω. Ήλιος καλοκαιρινός, δώσε! Δώσε, 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 δώσε. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Δυστυχώς σε θέλω σαν τρελός. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Και δυστυχώς σε θέλω σαν τρελός. Καλημέρα στην Αντιγονάρα, καλημέρα στη Σούλα την Καστανιώτου, καλημέρα στην Δίντση από τα Σπρώμαυρο Ρέθυμνο. Γεια σου Χρήστο Μαζούλη. Το Χρήστο το Χρυσοστομίδη, τον προπονητή αθλητών υψηλών επιδόσεων στο ΣΕΓΑΣ. Άμα θέλετε να περάσετε το παιδί σας στα αθλήματα, στο Πανεπιστήμιο, ο Χρήστος ο Χριστοφορίδης. Ψήλος αναχωρεμένος σήμερα. Δεν το περίμενε ούτε αυτός. Καλημέρα τον Πολύκαρπο, τον Παδόπουλο, τη δικηγοράρα. Το πάω και μου, έχω κι άλλη. Πώς λέγεται ο άλλος, πώς λέγεται ο κουμπάρος αυτός. Άσε, από εδώ δεν γυρνάω γιατί δεν μπορώ να βλέπω τον ψεύτη. Είσαι Θεός. Το Δημήτρη τον Κουλιανό, στον ασπρόμαυρο λαγκαδά, την αγάπη μου, γεια σου πάω και μου. Και το Πλαγιαρί, 18 Μαρτίου στην πλατεία στη Μαρτίου Τούμπα, 11 η ώρα Πλαγιαρίου, 18 Μαρτίου Τούμπα Πλαγιαρίου, έχει και το Πλαγιαρί Τούμπα, παραδοσιακό γλέντι και σαρακοστιανά κεράσμα, παραδοσιακή φασολάδα, μουσική, DJ, χορό, άφθονο κέφι. Wow, 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 wow. Εκεί ο Κουλέτας, το Εύα και Βασίλειο, ο Κουλέτας το παρατράβηξε. Και DJ σας φέρνει, τι άλλο θέλετε, δώσε. Η κοινότητα Πλαγιαρίου φροντίζει. Κοντά είναι, πάμε να φάμε τζάμπα. Άντε εκεί πέρα. Την καλημέρα μου και στο ασπρόμαυρο Υπουργείο εδώ Βορείου Ελλάδος. Να είστε καλά. Γεια σου Λιάσκο. Πρέπει να την κάνω. Μπήκε το παλικάρι. Κατάλαβες, ε? Ναι, δεν στάνε και πώς με κοιτάει ο υψήφωνος. Δελτιάκι με τον Γιώργο τον Ζαχαρούδη τον υψήφωνο. Επανέρχομαι 9 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Μην κουνηθεί κανείς. Όποιος κουνηθεί, τετραήμερο να του κουβαληθεί στο σπίτι η πεθερά του. Ο καιρός λέει τετραήμερο, Χριστάρα, θα είναι καλά. Εντάξει. Θα τα ελευθερώσουν οι γυναίκες γιατί τα παρακρατήσανε. Τα παρακρατήσανε στριμωγμένα, αρχίζουμε να στεναχωριόμαστε. Μεσημεράκι, βράδυ. Εμένα όταν είναι σφιγμένα είμαι και εγώ λίγο σφιγμένο στεναχωριόμαστε. Μεσημέρι να βγεις. Α, μεσημένα. Μεσημέρι, βράδυ, άστο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίβερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα της πόλης. Παίζουμε 24 ώρες επιθετικά. Κτίζουμε επιθέσεις από πίσω από το Λίβερο. Παίζουμε μοντέρνο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, αυτό είναι. Αυτή με το κυλωτή χρώμα η ομάδα είχε, ναι. Έχει και ένα Ζαγόρα. Ένα Ζαγόρα. Το βρήκαν αυτοί. Κάτσε να πάει μακρινό, θα είναι το διευθυντή. Δικό μα ήταν αυτό, δικό μα. Δεν υπάρχει περίπτωση. 100%. 100%. Και στο δεύτερο, η μικρό σύνδεση εδώ δεν έχει αλλάξει. Χρήστο Κιώση στα πλήκτρα. Χρήστο Κιώση, ο διευθύνων σύμβουλο του Λίμπερο 107,4. Και απέναντι του έχει αυτόν που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολα Βδελά, το φιλοξενεί όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, φίλε μου. Καλώς το να. Τι κάνετε, καλά? Δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Πρώτη φορά σε παίρνω. Ακούς τη φωνή μου πώς είναι. Να τη χιλιάσεις. Είμαι από Ελευθερούπολη. Όπα, την ασπρόμαυρη έχω... Ελευθερούπολη. Δώσε. Ακριβώς, του Χρήστου Τερζανίδη. Δώσε, έτσι. Για να φανταστείς εχθές τι με κάνανε τα κολόπεδα της 4, ναι. Είναι ο γιος μου που πηγαίνει στην 4α, ναι. Και με λέει μπαμπά σήμερα έχω μια αίσθηση, λέει θέλω να έρθεις μαζί μου. Λέω πού είναι τρελός, εγώ πηγαίνω στην 4β, ναι. Προς τα κεντρικά, ναι. Ρε είσαι τρελός, δεν λέω όχι θα έρθεις μαζί μου σήμερα, έχω προαίσθηση, ναι. Όταν τελειώνει το παιχνίδι ρε φίλε μου, Θανάσης λέγουμε. Ναι, Θανάση. Λέω μπαμπά τι σου λέγα εγώ, λέει πως θα γίνει το παιχνίδι σήμερα, ναι. Συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Έτσι. Εσύ πώς θα είδες τα πράγματα? Μια χαρά, μια χαρά. Δεν το πίστευα. Σου το λέω, δεν το πίστευα. Έχω μια απορία μου. Θα σου πω και κάτι. Στο 3-0 δεν έκλαψα. Ναι. Εγώ στο 3-0 δεν είχα, είχε τελειώσει μπουκάτι ουίσκι. Και να σου πω τώρα.
Εσύ πρέπει να είδες ότι βάλαμε καμιά δεκαριά. Ναι, μια ερώτηση να σε κάνω. Ναι. Εδώ τα ακούμε στο 92,2 μέσω Space, δεν είναι? Μισό λεπτό, ο Χρήστος θα σε απαντήσει σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Παίζει. Γιατί παίζει. Τώρα κανένα δύο μέρες, τώρα έχω μαζί μου, είμαι στον κήπο, σπέρνω παράδειγμα μαρουλάκια. Ναι. Και έχω στο λίμπερο, αλλά δεν βγαίνει αυτό ο σταθμό στη Σκάριανη. Okay, γιατί δεν εκπέμπεται εδώ. Για στάσω να τα λέμε τώρα και καλά. Πού παίρνει τα μαρουλάκια να περάσω το Πάσχα, γιατί θα είμαι στο μελισσοκομείο. Για να ακούσω. Ό,τι γουστάρ. Στη Μουστέλια, μα θα έρθει και πει Μποστάνη, έχει ένα καλό μαγαζί. Ναι, το μαγαζί. Ακριβώς από πάνω με. Σοβαρά, έχει το ελεύθερο από πάνω, ναι. Ρε, εσύ στον παράδεισο είσαι εσύ. Από πάνω ακριβώς είναι ο κήπο μου, όποτε γουστάρει. Σοβαρά, εκεί που είναι, τα 5 έχει... που είναι το κηπεδάκι, τα 5x5. Άγια σου, ακριβώς από πάνω κάτι καλάμια έχει. Oh, να τα δεις. Θα έρθω να κλέψω. Έχεις... Δεν θέλω να μου δώσεις, ελεύθερο... μ' αρέσει να τα κλέβω. Έχεις το ελεύθερο, η πόρτα είναι ανοιχτή με ένα σύρμα, την ανοίγεις, τη γουστάρεις ό,τι θέλεις. Μόνο, που το, μόνο που το είπες, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα τον κοντό το Σταύρο. Τον κοντό το Σταύρο στο Προποτζίδικο. Χαιρετίσματα. Ναι, ναι, δεν μου λες. Ναι. Αυτό τώρα γιατί δεν εκπέμπει σήμερα εδώ και δεν μπορεί να ακούσει τις εκπομπές. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε, θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση. Έλα, τον έχασα κιόλα. Έπεσε, έπεσε ο άνθρωπος. Να μην χτύπησε μόνο. Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Επαναλαμβάνω, Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Σαν πες το μία. Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Δεν το είπες καλά. Τι. Γκολ για το πω. Τα φιλιά μου στην παιχτούρα αυτήν, τον Παναγιώτη τον Κερμανίδη. 4-1 μου είπε ο Κερμανίδης ο Παναγιώτης. 4-1. Και ο Βασίλης ο Κατουρτζής το έπαιξε 4-1. Τι όνειρο είδατε, ρε. Εχθές κέρδισα και ένα ευρώ στο Τζόκερ. Τσα! Μπράβο! Γεια σου, ρε Ανδριανόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλά που είναι ο γιος σου, ρε, παίρνω και κανένα φράγκο. Όποτε είσαι εσύ δεν με δίνεις τίποτα. Εχθές με έδωσε 2-50 λεπτά ο γιος σου. Ορίστε. Αμέσως τα πήγα στη θηρίδα, μην τα χάσω τέτοια το ποσό. Το. Με κλέψει κανένας. Τσα, δώσε. Όλοι χάπη σήμερα, δώσε. Όλοι. Γεια σου Νίκο Ραβαζή από την Ασπρόμαυρη Μύκονος, ευχαριστώ πολύ. Την Ελένη την Μαυροπούλου στο Ασπρόμαυρο Ρετζίκη, την Κουκλάρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Τη Βίκη τη Βασιλιάδου, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, καλημέρα, δώσε. Και μυαλό να είχα πάω κλαί θα ήμουν, λέει η Λίτσα. Η Παυλίδου, ευχαριστώ. Την Ευρυδίκη, καλημέρα, καλημέρα. Τι παιδιά είστε εσείς, τι παιδιά είστε εσείς. Το φίλο του Παπαντονίου, το Βασίλη, τον Αμδάκη, καλημέρα. Το Γιώργο το Χανιώτη, είπα αυτό το παλικάρι που είναι κάθε μέρα. Και την Σοφία στην Ασπρόμαυρη Πολύγνη, καλημέρα, καλημέρα. Τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο στην Ασπρόμαυρη Αθήνα, καλημέρα. Και πάλι λέει ΠΑΟΚ, ναι, και μυαλό να είχα πάλι ΠΑΟΚ. Την Ειρήνη την Πέτρου, καλημέρα. Το Σάκη τον Καλλιγά, καλημέρα. Τον Παπαντονίου, σε είπα ρε πάλι. Το Γιάννη τον καλημέρα. Καλημέρα τον Γιάννη τον Φωτιάδη. Το Σταύρο τον Κούτ. Τη Δήμητρα την Πασιάκου. Με την το πάω και την αδελφή της την πώς λέει την Πασιάκου που κάνει το πρωί στο Μετρόπολης. Έχει μπλέξει με ένα εκεί πέρα. Μιλές Παυραγιάννη. Α, ναι, καλά. Αυτά. Ευαίσθητα δεδομένα είναι. Ναι, μου στέλνουν εδώ πέρα, τι να κάνω. Α, τη Βίκη τη Μιχαηλίδου. Καλημέρα Βίκη και καλημέρα Πάνο. Ναι, θα σου πω. Μισό λεπτό. Βικτόρια Πλζέν, Φενέρ, Φιωρεντίνα, Άστον Βίλα, Λίλ, Ακατανόμωστος και Κλαμπ Μπριζ. Αυτή είναι η αντίπαλη του ΠΑΟΚ σήμερα στις 3. Τι οι αγώνες εσύ? Είναι Βικτόρια Πλζέν. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν έγινε και όνομα. 11 με 18 Απριλίου. Στις 3 η ώρα θα μάθουμε και έδρες και τις διασταυρώσεις. Δώσε. Δώσε.
Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, Απόστολε. Καλώς ήταν το φίλο μου το Μπικαντήλι. Υπάρχει περίπτωση τη Δευτέρα να κάνεις εκπομπή? Ρωτάνε τα φιλαράκια με πήγανε χθες το βράδυ. Όχι, θα είναι στο σπίτι η πεθερά μου και δεν μπορώ να φύγω, δεν με αφήνει κιόλα. Θα έρθει από, θα μου κουβαληθεί εγώ, από. Εγώ νόμιζα την έσκησε στη γάτα, ρε φίλε. Ναι, μου λέει. Ναι, μου λέει, μπορώ γαμπρούλι μου να έρθουμε να αυτό και λοιπά. Και τέτοια. Λέω, έλα, τι να σου πω, άμα θες τόσο πολύ να δεις την κόρη σου, έλα, τι να πω εγώ. Μου λέει, αλλά την έδωσε και εναλλακτική. Λέω, τι να κουβαλιάσαι, η μανούλα από την Σοφούλη πάνω στο ρετζίκι να τραβιέσαι. Να σου δώσω εγώ 200 στάρικα να πας εκεί σε καμία ταβέρνα που έχει γύρω-γύρω πολλές, να περάσει και ωραία κλπ. Να πας στο σπίτι να ξεκουραστείς μετά κλπ. Όχι, λέει, εγώ θέλω να δω την κόρη μου και τα εγγόνια μου. Να δεις την κόρη σου και τα εγγόνια σου. Θα δεις και τον φίλο μου τον Χριστάρα. Ναι, ναι, τον Χριστάρα το βλέπω. Λέω, μαμά, ενδεχομένως εγώ να πάω στο Άγκιστρο να κάνω τα αυτά μου. Οπότε κανόνισε. Λέει, άμα είναι να έρθουμε και εμείς στο Άγκιστρο. Όχι, μαμά, θα μείνουμε στο Ρετζίκι, τη λέω. Πάλι το δικό μου έγινε. Χτες είχαμε τη συζήτησή σου με τα παιδιά την παρέα. Ναι. Και εδώ θα πάρω τηλέφωνο αν είναι, γιατί σ' αποθυμίσα, θέλουν να σ' ακούνε. Έτσι. Τους είπα, λέω, υπάρχει εκδοχή κάποια στιγμή για μεσημέρι, για απόγευμα. Ναι. Εκείνο της Κυριακής θα το ξεχάσουμε φυσικά. Ναι. Μπάσε τους, Απόστολε, καλό τριήμερο να έχεις. Ό,τι επιθυμείτε μέσα, μέσα από την καρδιά σου. Μου. Ναι, ναι, την πεθερά μου, κάτι σαφρός ρωτά, λέω, για την πεθερά μου, βγάλω καν παπούτσι. Κάσε έτσι. Εδώ μιλάμε για την παθιαρά μου και εσύ κάθε αφελής. Γεια σου. 23-10-287-8-8-8 το σταθερό και 6-9-45-287-8-8-8 το κουνημένο και FM κενό. Γράφετε το πινελίκι σας και το στέλνετε στο 54-2-2-2. Δώσε. Το 8 έκλεισε εδώ με τα παπούτσια. Το αγαπημένο μαγαζί του πατέρα μου ήταν. Δεν ξέρω. Έκλεισε το 8. Δώσε. Αφού τα κατάφερε η δικαιοσύνη. Λέμε τώρα δικαιοσύνη. Λοιπόν, η δικαιοσύνη. Λέμε τώρα. Να βγάλει κόσμο στο δρόμο. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Αφού τα κατάφερε, συγχαρητήρια, δώσε. Με κομμάτια σ' αγαπώ και ζω για σένα μόνο. Και με σένα αρχίζω και τελειώνω. Πάμε, Θέμη. Η αγάπη πιάνεται απ' τα μάτια. Σ' αγαπώ και γίνω. Με κομμάτια σ' αγαπώ και ζω για σένα μόνο. Και με σένα αρχίζω και τελειώνω. Επίξηλο by Victor Ταλιαδούρος. Και αυτό τον έστειλα ένα για την πίεση, Μηγαράκη. Δημιουργεί έπιπλα τον ονείρο σας από το 1954. Μιλάμε για ζωγράφο επίπλου. Σοβαρός, δεν κάνεις τη συντύχη τίποτε. Έρχεται στο σπίτι σου, κοιτάει χρώμα τείχων, χρώμα χαλιών. Σου προτείνει και αποφασίζει η γυναίκα σου. Συνδυάζει την κλασική πολυτέλεια με τη μοντέρνα αισθητική. Είναι απέναντι από την νομαρχία εκεί στην προέκταση Ανθέωμο Γεωργίου Παπανδρέου 74. Τηλέφωνο 23-14-18-35 23-14-18-35 epsilonsales@gmail.com. Το mail epsilonsales@gmail.com είναι με μικρούλια λατινικούλια γραμματούλια. Και με σένα αρχίζω και τελειώνω. Η αγάπη πιάνεται απ' τα μάτια. Σ' αγαπώ και γίνω. Συναγερμός λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από Αίγυπτο. Από Ινδία δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας χαμός. Καλά, εχθές στην Αλεξανδρούπολη ο Κερίδης, αυτός ο τεράστιος υπουργός, αυτή η υπουργάρα που τόλμησε σε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία και ένας δεν βγήκε να του πει τίποτε. Ναι, όποιος δεν θέλει λέει να ψηφίσει τον νόμο, παραιτηθεί. Ποιος ο Κερίδης? Ο Κερίδης στη Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε τώρα γιατί κόμμα μιλάμε, τη Νέα Δημοκρατία. Θα υπήρχε ο Εθνάρχης και θα έλεγε ο Κερίδης, όποιος δεν θα παραιτηθεί. Θα τον έλεγε, έλα εδώ γόρι μου, φεύγεις εσύ. Απλά πράγματα. Εχθές στην Αλεξανδρούπολη είπε πάμε καλά, λέει, πάμε καλά, λέει. 75% μειωθήκανε, λέει, από εδώ, από τον Εύρο. Πάμε καλά, μη στερακοριέστε. Μπαίνουνε μόνο μόνιμοι. Οι κριτικοί κάνουνε κάτω αυτό μπλόκα για να μην μπαίνουνε.
Αλλά να που έρχεται η Φρόδεξη και του λέει: τι λες ρε μεγάλε, 90% είναι τώρα οι που μπαίνουν μέσα. Κατάλαβες, τώρα μου πεις Αβδελά, πιστεύεις τους Γερμαναράδες? Τι να σας πω, τον Κερίδη πάντως με αυτά που με έχει δείξει δεν τον πιστεύω. Αυτό θέλω να σας πω. Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω. Σ' αγαπώ με έναν τρόπο που με φέρνει στην τρέλα. Γύρω από σένα η ζωή μου κύλα. Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις. Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις. Το αίμα στο κορμί μου για σένα κυλά. Αν θα προκριθείς και στους τέσσερις δεν θα έχω μυαλά. Αν θα προκριθείς μάλλον. Και για το γλυκό σας τώρα το Σαρακοστιανό, ένα είναι το κατάστημα Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Πα 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 α, πα 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 Σωτηρίου. Μία στρώση πάνω στη γεύση, μία στρώση κάτω στις τιμές. Θα πάψω να ζω. Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου σημαδεύει μαγκάθια την κάθε στιγμή μου. Γεια σου George Γίδαρη στο ασπρόμαυρο κατερέτο χιλιοτραγουδισμένο Καρατζάκιον. Ένας Πασχαλής στο χιλιοτραγουδισμένο Τσιτακλή είναι καλά ή να στείλω τίποτα για την πίεση? Το Αβδελά την ομαδάρα τη λένε Παοκάρα. Ήρθε στη γειτονιά σας το καλό παιδί ο Αλέξανδρος. Αδειάζω ταράτσες, αδειάζω αποθήκες, αδειάζω αυλές, αδειάζω σπίτια. Όχι, αυτό είναι δικό. Μια μέρα σε χάσω. Γεια σου Γιώργο Πατρώνη. Μια μέρα σε χάσω. Θα πάψω να υπάρχω. Θα πάψω να ζω. Μια μέρα σε χάσω. Αν μια μέρα σε χάσω. Ό,τι γίνεται εδώ. Όπα, όπα, όπα. Δώσε. Ωραία. Μόλις ακούτε αυτό το τραγούδι, τι θυμόσαστε? Το ποπουδάκι της συγχωρεμένης πως κουνιόταν, έτσι. Όχι, σας είναι άσχημο. Έλα, μια χαρά το πήγαινε. Δώσε. Του Γεωργίτσι τα μάτια πηγαίναν όπως στο κουλοχέρι. Δώσε. Κατάφερε η δικαιοσύνη, ας την πούμε δικαιοσύνη, να βγάλει κόσμο στο δρόμο. Και χθες το έγινε το έλα να δεις. 29 φοιτητικοί σύλλογοι και το γυμνάσιο της 13χρονης τώρα. Ναι, ναι, που σπουδάζει η κοπελίτσα. Κάτοικοι των Σεπολίων και του Κολονού βροντοφώναξαν. Σύστημα απάνθρωπο που προκαλεί οργή στα σάπια ιδανικά του, καμία ανοχή. Το συνδηματάκι. Επαναλαμβάνω, Crazy Girl. Σύστημα απάνθρωπο που προκαλεί οργή στα σάπια ιδανικά του, καμία ανοχή, φώναξε ο κόσμος. Δώσε. Και βγήκε χθες το μεσημέρι στο δελτίο των 6 μια πυροβολημένη, μια καρακαλτάκα, και λέει: λέει, όταν δεν υπάρχει, λέει, χειροδικία, ξυλοδαρμός δεν είναι βιασμός. Αυτοί σε λίγο θα μας πούνε ότι η πιτσιρίκα η 12χρονη, ότι τον αποπλάνησε κιόλα. Αυτό είπαν. Το είπανε. Με την απόφαση. Έχεις δίκιο. Έτσι. Γιατί μας γράψανε, ντυνότανε προκλητικά. Τι άλλο. Μας είπε αυτός ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και λοιπά, για να την γλιτώσει. Δεν συμμαζεύεται. Πάμε Viper. Καλημέρα στο τηλέφωνο. Βρε. Την καλημέρα μου από την Ασπρόμαυρη Στοκχόλμη. Γεια σου ρε γιγαντά μου. Τι κάνουμε? Το καλημέρα κατά... για εσάς, καληνύχτα για μένα βασικά. Με το καλό να ξεκουραστείς. Τον Τάκη του Τικισίδη, την αγάπη μου, τον ξέχασα από τη Γερμανία. Και τον Γιώργο από την Ιρεβέργη. Τι ήθελα να πω, πώς το είδαν εκεί πέρα τα δικά μας τα παλικάρια? Δεν ξέρω πώς το είδανε. Εγώ θα κοιτάξω μπάσκετ εδώ τώρα σήμερα το παιχνίδι. Μόνο από το ράδιο το άκουγα από το Στέλιο. Κάτι άλλο ήθελα να κάνω, μια ερώτηση. Κάτι είχες πει, ναι, για τα χωράφια? Ναι, πολλά. Θα έρθουν να ελέγξουνε? Όχι, όχι.
Απλά ζητάνε ο Αβγενάκης, επειδή λέει ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε γουστάρουμε, βάζουμε μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξει η γη στην Θεσσαλία, και δεν το θέλουν αυτό οι αγρότες. Ζήτησαν μεταξύ άλλων να μην υπάρξει αλλαγή χρήσης γης στη Θεσσαλία, και επίσης θα έρθουν οι Ολλανδοί εδώ να μας να δουν τι θα γίνει με τα αντιπλημμυρικά. Αλλά λένε οι αγρότες, πείτε μας ημερομηνία που θα έρθουν, ημερομηνία που θα τελειώσουν. Αλλά Αβγενάκης λέει, δεν ξέρω, λέει, τέτοια πράγματα, μην με ρωτάτε εμένα, ρωτήστε τους Ολλανδούς. Τώρα για να είσαι αγρότης πρέπει να ξέρεις και Ολλανδικά. Κατάλαβα ότι θα έρθουν να κοιτάξουν αν μπορούμε να έχουμε σπορές πολλές και τέτοια πράγματα. Γιατί τώρα τελευταία μόνο ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σπέρνουμε. Ναι, αυτά τα σπέρνουμε συνέχεια για να έχουμε δροσιά το καλοκαίρι. Και κάτι τελευταίο για να σ' αφήσω τη γραμμή. Ό,τι θέλεις. Είπες θα έρθει πεθερά. Τι μου το θυμίζεις τώρα, πάνω που το ξέχασα για λίγα λεπτά. Ναι, θα έρθει για τρίμερο. Ναι, αλλά το παρασύνθημα δεν το είπες. Θα σου φέρει φρέσκες ελιές και λάδι. Ο λάδι δεν ξέρω. Ελιές κάνει ο πεθερός μου. Η αλήθεια είναι. Για κάπου μου το είπες τώρα να μου φέρει και κάτι παστά που έχει. Ξέχασα. Ναι, καλά που μου το είπες. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Σιγά μην έρθουμε και τη δω. Καλό τριήμερο σε όλους. Άμα έρθει με άδεια χέρια, φάει ένα χαστούκι πριν μπει μέσα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Δεν ξέρω τι άντρας είμαι εγώ. Καλό τριήμερο σε όλους. Να είσαι καλά, Χρήστο, και σε εμείς. Καλή ξεκούραση, σου. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μαμά, αστεία τα λέμε εδώ, μην τα παίρνεις εσύ στα σοβαρά. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά είμαστε, σήμερα. Ναι. Μέσα στην τρελή χαρά. Μέσα στην τρελή χαρά. Μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί και εσύ το χάρηκα. Τι ομάδα είσαι και εσύ το χάρηκα. Γιατί. Το χάρηκα. Τι είμαι. Κάνας κολλημένος. Ναι, αλλά τι ομάδα είσαι, δεν μου είπες τώρα στην κλείσω την ιστορία. Αφού Αριανός είμαι, το ξέρεις. Α, και χάρηκες. Ναι. Γιατί να μην έχετε χαρό. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να είσαι κολλημένος για να μην χαίρεσαι. Γι' αυτό οδηγείς κίτρινο αυτοκίνητο. Έτσι. Γι' αυτό. Είστε καλά. Μια χαρά. Για πες που θα σε ακούσουμε. Σήμερα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο έντεχνο. Πού το κάνετε, στην πλατεία Άθωνος, πού το κάνετε. Όχι, όχι. Προπύλαιο. Προπύλαιο. Επταπυργείο 130, πριν περάσει την Πορτάρα, κάνεις μία στο κεφάλι δικά. Εντάξει, είπαμε που το κάνετε. Το ξέρουν όλοι, ρε. Πρέπει να μας πεις και ακριβώς και πώς θα βγάλουμε φλάς. Εντάξει, καλά τραγούδια θα πούμε σήμερα. Νίκο Παπάζογλου. Έντεχνο έχετε. Αυτό γιατί το βάζεις τώρα. Έντεχνο δεν είναι. Έντεχνο είναι. Έντεχνο είναι και αυτό. Άρα πρέπει να έρθω, γιατί εγώ είμαι του Βολάνη και τέτοια. Αυτή είναι το έντεχνο. Κοίταξε, η βραδιά για αυτούς θα είναι άλλη. Βέβαια. Έχουμε ποικιλία. Έτσι. Έχετε και φωνάρες. Είστε ένα πολύ καλό team. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Σίγουρα θα πάτε καλά και σήμερα και με το έντεχνο. Και σήμερα και αύριο. Μήπως έχετε και τίποτα στην Καθαρά Δευτέρα και τέτοια. Ή νηστεύετε. Στην Καθαρά Δευτέρα, εγώ προσωπικά θα είμαι στην παραλία Διονυσίου. Σε ένα μαγαζί μπροστά στη θάλασσα, το Κουτουρού, Τσιπουράδικο. Εκεί θα τα πούμε διαφορετικά. Τώρα το ξεφουρνείς αυτό. Εκεί θα είμαι και εγώ, ρε. Βρήκα που θα πάω, παιδιά. Βρήκα που θα πάω. Βρήκα που θα πάω. Ας κάτσει με την κόρη της. Βρήκα που θα πάω. Κάτι άλλο που φεύγουν. Κάτι άλλο που φεύγουν τα Ιλάνδια, αλλά δεν ξέρω τι τους περιμένει. Εκεί να δεις πλάκα. Δώσε. Έφυγες. Γεια. Καλή επιτυχία. Γεια σου. Γεια σου πάνω. Να σας πω και λίγο για τα δικά μας. Ναι, χθες πολλοί κόσμος ήταν στο δρόμο. Όχι, εμείς του πάω αυτές τις νίκες τώρα και τις προκλήσεις. Σιγά το. Στους 8 έχουμε ξαναπάει. Το επόμενο βήμα. Σιγά μην πούμε στο δρόμο για αυτά. Άλλοι βγαίνουν για ισοπαλίες και νίκες στο δρόμο. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν. Και που κρίνονται σε τελικούς αυτούς. Τέλος πάντων.
Μεγαλοπαράγοντας του ποδοσφαίρου, ψάχνω αν είναι ο Μαρινάκης, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξεκίνησε τη διαδικασία το κάμπι Αγίας Τριάδος να πάρει και το, στη συνέχεια το κάμπινγκ της Πανομίης, εκεί αυτά τα λαϊκά κάμπινγκ, εκεί που κάποτε πηγαίναμε για, με το καραβάκι εδώ την Άννα Μαρία, τη Θεσσαλονίκη 1, Θεσσαλονίκη 2, Ιουλία, τα προλάβες αυτά Κριστάρα, Καμέλια κλπ. Ναι, πρώτα ήταν εδώ μπροστά στην Αγία Σοφιά, μετά πήγανε εκεί μπροστά στο Λευκό Πύργο. Τι ωραία με τα καραβάκια. Εμείς που δεν είχαμε κόψει εισιτήριο, πήδωσαμε το καραβάκι. Μόλις έπιανε περαία μπαξέ εκεί πέρα, πήδωσαμε το καραβάκι μέσα, τελειώσαμε. Μη μας πάρει καμπάρι. Ο εισπράκτορας, η πλάζη η οποία άφηνε και τα ρουχαλάκια σου κλπ. Και είχε ένα σωρό πραγματάκια να κάνει. Πιο πέρα το η πλάση της Αγίας Τριάδας, εκεί θα γίνουν λέει εστιατόρια, θα γίνουν ένα εξαόροφο ξενοδοχείο, θα γίνει μια μεγάλη αγορά, άντε να γίνουν αυτά. Βέβαια οι κάτοικοι αντιδρούν, ψάχνω να δω γιατί αντιδρούν. Καλό είναι να γίνονται αυτά τα πράγματα, άμα γίνουν αυτά όλα εκεί απέναντι, άποψή μου έτσι, να δούμε και τι παράπονα έχουν οι κάτοικοι. Μπορεί να γίνουν και η συγκοινωνία αυτή λιμάνι με τα μικρά τα καραβάκια που θέλαν να κάνουν αυτή τη συγκοινωνία τη θαλάσσια. Κάποτε είχε μπει στο... το νερό στα βλάκια, αλλά ο Βασίλης ο Κατσικάρης που είχε πάρει την άδεια, τον γύρισε ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ποιος ήταν, τον γύρισε από τη Λάρισα πίσω, λέει όχι, δεν ισχύει η άδειά σου και τέτοια, θα βάλουμε λέει μεγαλύτερο καράβι, μα το μεγαλύτερο καράβι δεν βοηθάει, ώσπου να γεμίσει, να γυρίσει, να παρκάρει, να πάει, γιατί τα μικρά καραβάκια αυτά των 10 θέσεων ήταν 3, τώρα είναι στο Άγιο Όρος κάνω δρομολόγια, ήταν 3 και θα πηγαίνανε, η πρώτη στάση θα ήταν εκεί που είναι τώρα το ΣΑΡΚ. Μετά Περαία, Παξέ, Πλάζα για Τριάδα, οι γέφυρες υπάρχουν. Αλλά έμεινε στη μέση. Λέω, αν γίνουν όλα αυτά, μπορεί να γίνει και αυτό, και αυτή η συγκοινωνία. Μακάρι και να γίνει, να γίνονται έργα στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν είναι πολλά. Από το Ταϊπέ τα παίρνει 161.456,84 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα, ο σημερινός δήμαρχος Θερμαϊκού, αν θυμάμαι καλά, ο Θόδωρος Τζέκος, ναι, αυτός πρωτοστατούσε στις κινητοποιήσεις που προσπαθούσαν να σώσουν αυτή την περιοχή. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Θα χάσουμε και τον Πρίγκιπα 2 από εκεί τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας εμάς. Δηλαδή, όσοι είστε της δικής μας συνωμοταξίας, ξέρετε. Και στο εργατικό κέντρο Πειραιά είχαμε χθες κόσμο. Έγιναν συγκεντρώσεις από σωματεία φορείς της περιοχής. Στον Άγιο Νικόλαο έγινε. Για να επιστρέψει το Ίδρα από εκεί όπου βρίσκεται. Ότι να σταματήσουν να πληρώνουν και οι ναυτεργάτες τη ζωή τους με τα ταξίδια των εφοπλιστών σε εμπόλεμες ζώνες. Το σύνθημα ήταν ούτε στην Ερυθρά ούτε στην Ουκρανία, έξω η Ελλάδα από τα σφαγεία. Ναι μωρέ, αριστερή θα ήταν αυτή, ναι, δεν ενδιαφέρονται και τα παιδιά σας, ναι. Αυτοί φωνάζουν, ναι, αλλά σας είπα χθες, δύο μνημόνια, όχι μόνο θα πηγαίνουν τα παιδιά μας στα σφαγεία, όχι εδώ στα σφαγεία στο Θερμαϊκό, λοιπόν, όχι μόνο θα πηγαίνουν στα σφαγεία, αλλά και με νόμο θα πηγαίνουν τώρα στα σφαγεία. Σας διάβασα χθες τα δύο μνημόνια που υπέγραψε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν θέλει ένας Αμερικανός, ένας δικό μας αξιωματικό ή μια δικά μας κουπελιά κλπ., πηγαίνεις εκεί και δεν φέρνεις και αντίρρηση. Τελείως. Και υπό τις διαταγές των Αμερικανών. Καλά, το παντελόνι δεν έχει φτάσει μέχρι το γόνατο, έχει πέσει κάτω και εμείς έχουμε γονατίσει. Καταλάβατε, στα 4. Αυτό. Περιμένω να συνδεθώ να δω Κασελάκη, παιδί μου, που στη Θήβα. Και εγώ Θήβα παρουσιάστηκα. Όλοι ωραία εκεί σήμερα. Εκεί. Όλοι ωραία εκεί έχουμε. Περιμένω να συνδεθώ κι εγώ. Δώσε.
Τι έχει βάλει το αγόρι μου, δώσε. Έχουμε μαζευτεί τώρα τα κανάλια, όλες τις τσαπερδόνες να το δούνε το παλικάρι μας. Κουρεύτηκε χθες και σήμερα μπαίνει μέσα να κάνει την 20ήμερη περιοδία του. Ναι, τόσο θα κάνει, μην νομίζετε. Α, και κουκλάρα μου, ομορφιά μου, Ελένη Μπούτου, Ελένη Μπούτου, τι βραδιά ήταν αυτή. Πού να κοιμηθούμε, έλα να τα πεις και στο τελικό θα είμαστε παρέα. Τρελή βαρδιά. Στο τελικό μαζί, θα πάρουμε και τον Βασίλη τον Βέργη. Πες το, γιατί 6 γκολ εκτός έδρας δεν βάζει συχνά ομάδα, να τα λες αυτά. Α, έτσι. Ναι. Αυτούς δεν ασχολούμαι, με αυτούς δεν ασχολούμαι γιατί λέγανε ότι είναι Μίλκο Καπ. Όταν παίρνανε τα πρωταθλήματα κλεμμένα, λέγανε είναι Μίλκο Καπ αυτή η διοργάνωση. Τέτοι, και τώρα πανηγυρίζουνε. Αν δεν κατάλαβες. Πες το, ποιο είναι το μυστικό. Ποιο, πες. Η Ρακή που κερνούσε η μητέρα του. Πριν από το παιχνίδι. Να τα τα ωραία. Φορτωμένη εκεί από τα Χανιά. Ό,τι το κορίτσι μου. Ό,τι το κορίτσι μου. Γεια σου, κυρία Κουλιαράκη. Μήπως είχε κανένα δρύβι από. Όλα τα καλά εκεί. Μήπως ήταν και ο Πανοραμίξ, του έδωσε να πιούνε τίποτα. Να πιούμε κανένα αγριογούρνο, καλό θα ήταν. Ράκι, και αγριογούρνο, μια χαρά. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απόστολε, καλή σου μέρα. Βρε, καλώ στην αριστερή πτέρυγα τη φυλακή που ζούμε. Σε είδα σήμερα χαρούμενο, αλλά εγώ ήμουν πολύ περισσότερο χαρούμενο όταν έβλεπα του Πόντιου να παίζουν στο ΠΑΟΚ. Έτσι. Το Φουντουκίδη, το Ταρζανίδη. Ασλανίδη, Παρίδη, Παπαδόπουλο. Αποστολίδη. Αποστολίδη. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι Σαβουλίδης Μπέλης. Σαβουλίδης. Φουντουκίδης, Πεζανίδης, γι' αυτά. Λοιπόν, είχα και την Αμαλία μπροστά. Λοιπόν, όταν λες την Αμαλία μπροστά, πήγαινες εκεί. Έμενες μπροστά στο σπίτι της, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Την έβλεπες από το παράθυρο. Ναι, ναι. Έπαιζε και δεξί εξτρέμ καμιά φορά. Πολλούς μεγάλωσε η Άγια Συγχωρεμένη. Πολλούς μεγάλωσε. Πολλούς μεγάλωσε. Έτσι, πολλούς. Έτσι. Το μεγαλύτερο λειτουργήμα. και τώρα το βλέπω που το κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη και χαίρομαι από αυτό. Εχθές άκουσα ότι η 12χρονη βίασε τον Μίχο, λέει, και την υπόλοιπη παρέα του. Ναι. Λοιπόν, βγήκε μια περιβολημένη στην ΕΡΤ δημοσιογράφος, δεν θέλω τώρα να την ξεφτύσω. Ναι, και μας είπε όταν λέει η ανακριτή, η αντισαγγελία καλά, λέει, γιατί όταν λέει δεν υπάρχει ξυλοδαρμός, δεν είναι βιασμός. Άκου τι μας είπε. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούω. Αυτοί πρέπει να τα παίρνουν από τον Κοτσόβολο για να αλλάζουμε τηλεοράσεις. Τις πετάμε απέναντι στο ρέμα. Από τα νεύρα μας. Τι άλλο θα ακούσεις σε αυτή τη χώρα. Για 50 δε. Χρόνια μεταπολίτευσης. Λοιπόν, και εγώ σήμερα πρέπει να καμαρώνω αυτό το χάλι και να είμαι υπερήφανος. Πώς την καταντήσατε αυτή τη χώρα έτσι, παιδιά. Για όνομα του Θεού. Και κάποια στιγμή θα αποχαιρετήσετε και εσείς και θα είστε στα θυμαράκια εκεί. Λοιπόν, και τι θα πούνε τα παιδιά, τι θα γράψουν. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Δεν τους νοιάζει. Τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν τους νοιάζει. Πάει να γράψει ό,τι θέλει. Έβλεπα στη Βουλή κάτι ιστορικούς. Ερχόταν να τους ζητούσαν τα. Έλα βρε. Όχι τα αρχεία. Τέλος πάντων, ας πούμε τα αρχαία για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, ερχόταν και ζητούσαν για να δουν τότε τι είπε, λέει, το 70 τόσο και αυτό και λοιπά. Ποιος νοιάζεται και τι κάνει. Ούτε δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, άστε. Αν πεις, λέει, ακούσε πώς το λέει. Αν πεις, λέει, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Συγγνώμη, τη θυμήθηκα τη λέξη. Ζητούσανε πρακτικά. Καμιά φορά έχουν δικαίωμα, κάνουν αίτηση κλπ. Από εκεί πέρα είναι εγκριθεί για να δούμε και τι ζητάνε, βέβαια. Λοιπόν, ζητούσαν τα πρακτικά για να γράψουν, λέει, τι είπαν. Τι να το κάνεις τώρα. Το θέμα είναι να μην γινόταν. Αυτά δεν είναι στη διάθεση κάθε Έλληνα πολίτη, αν το θέλει. Ναι, βεβαίως, αλλά όχι έτσι. Ναι, με έγκρισε. Ναι, με έγκρισε. Okay, ναι. Άρα μπορούμε να τη ζητήσουμε όπως θέλει. Βεβαίως, okay. Βεβαίως. Αλλά συνήθως αυτό που γράφανε βιβλία έρχονταν. Δημοσιογράφοι. Ναι. Απόστολε. Πες μου. Να πω κάτι για να τελειώνω. Λοιπόν, άκου να δεις. Αν πεις, λέει, ότι η Ελλάδα ανήκει, λέει, στους Έλληνες με τον αντιρατσιστικό νόμο, λέει, πας μέσα.
Και με αυτόν τον νόμο, λέει, δικάζουν τον Ηλία Κασιδιάρη, λέει, και αυτά. Εντάξει, χθες χαιτούσα το μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου που έγραφε στο μνήμα του «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Η απορία μου ήταν η εξής. Γιατί δεν το θάβουν αυτόν από εκεί να τον δικάσουν και να τον στείλουν παρέα με τον Κασιδιάρη. Ποιο να? Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Α, πάνω στο μνήμα του γράφει. Ναι, το είδα κι εγώ. Γράφει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Με αυτόν τον αντιρατσιστικό νόμο, λέει, δικάζουν τον Κασιδιάρη. Να ξεθάρξουν γι' αυτόν να τον δικάσουν. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα, τι, καλημέρα. Τι Έλληνες που είμαστε. Ελληνάρες όλοι, Ελληνάρες. Ευχαριστώ. Γεια, γεια, γεια. Επίξηλον by Victor Ταλιαδούρος. Δημιουργεί Έπλατον ονείρος από το 1954. Μιλάμε για ζωγράφο, για ποιητή επίπλου. Σοβαρός επαγγελματίας, έρχεται στο σπίτι σου, βγάζει τα παπούτσια στην είσοδο. Λοιπόν, βλέπει χρώμα χαλιό, χρώμα τείχου κλπ. Σου κάνει ένα πακετάκι, σου δίνει ιδέες κλπ. Τις δίνει στην οθόνη και μετά αποφασίζει η σύζυγος και πληρώνει εσύ. Κατάλαβες? Πού βρίσκεται? Γεωργίου Παπανδρέου 74, απέναντι από την Ομαρχία στην Προέκταση Ανθέων. Τηλέφωνο 2310-410-835. 4-10-8-35 και email epixilosales@gmail.com με μικρούλια, λατινικούλια, γραμματούλια. Αν αρχίσει, δεν πρόκειται να σβήσει. Γι' αυτό σου λέω, κάνε μου λιγάκι. Ρε Ελένη, πού του ήταν δυνατόν να χάσω από ομάδα που φοράει κυλωτή χρώμα? Είναι δυνατόν? Και θα φέρνεις κάθε αγώνα το, αυτό το, την αρσενική αγριά το σύριγο μαζί σου. Κάνε μου λιγάκι, κάνε μου λιγάκι. Λέτε ρε, θα παρουσιαστεί αυτός ο Κασελάκης ρε, ακόμα? Πάμε να παρεύχει τέτοια αγωνία που έχουμε. Και βγήκε ο Άδωνης, τέτοια παιχνιδάκια κάνουν μεταξύ τους. Και εσύ προβατώ την τρως, κατάλαβες? Και λες, α, τι είπε ο ένας, α, τι είπε ο άλλος. Βγήκε ο Άδωνης και λέει, α, αυτό λέει το βιντεάκι που έβγαλε στο TikTok που έκανε στο κουρίο και τον κούρεψε ο κουρέας τον. Λέει, του στήγησε 50 με 100 χιλιάδες και λοιπά, γιατί είχε, λέει, μακιγέρ, είχε, λέει, κάμερες, είχε τρικάμερο και τέτοια. Ξέρει ο Άδωνης από αυτά, γιατί τέτοια βιντεάκια κάνει αυτός. Και το απάντησε ο άλλος τώρα. Μιλάμε για σοβαρούς πολιτικούς, όχι άντε-άντε, που ενδιαφέρονται για τη χώρα σου, όχι άντε-άντε. Ναι, αυτοί οι πολιτικοί λοιπόν οι δύο ανοίξανε μια κουβεντούλα και λέει ο αυτό, α, κάνεις λάθος, λέει, με το κινητό μου το έκανα μόνο, λέει, να ξέρετε, και μαζί με το κούρεμα μου στήγησε 200 ευρώ. Ήθελε να μας πει ο Κασελάκης εμέσως πλησαφώς ότι άφησα και κάτι στο παλικάρι που με πήρε τις τρίχες. Κατάλαβες αυτό? Τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι, έλα, κάνε μου λιγάκι, σόδα λιγάκι. Έλα, Μαρκόπουλε! Έλα, Μαγινία, σλόγι, δώσε! Ξανά η τρόνα, με μάζει και χορεύω ρεκριστάρα. Τι είναι αυτά που με κάνεις σήμερα? Να στα ξαναπώ, βρε. Βικτόρια Πλζέν Φενέρμπαχτσε Φιωρεντίνα Άστον Βίλα Λίλα κατανόμαστος και Κλαμ Μπρίζ. Έχω αίσθηση για την Πλζέν. Να ακούσω και τα δικά σας. Boy, 11 με 18 Απριλίου είναι οι αγώνες. 3 ώρα να μάθουμε την κλήρωση και τις έδρες και τις διασταυρώσεις. Δώσε. Προέκταση, λέει, του τείχου στον Εύρο. Τι θα τον κάνω, αφού μόνιμα μπαίνουν τώρα? Εσύ προέκταση στον Εύρο, αφού μπαίνουν από τη Γάβδο, από την Κρήτη κλπ. Τώρα κάνεις προέκταση στο... Ποιος είναι αυτός ο εργολάβος? Α, τι δώσαμε τελευταία στην Τέρνα? Κάτι δώσαμε. Ξέρετε ότι αυτή η χώρα δουλεύει για την Τέρνα, το ξέρετε έτσι? Κάτι δώσαμε την Τέρνα. Α, ναι, τα αυτά. Πού είναι, πού το ξέρω, Βδελά? Α, σας έχω ευχάριστα. Αυξάνονται τα διόδια. Ναι, τα παίρνει η Τέρνα. Ηγουμενίτσα Κήπου Εύρου. Ναι, του μοναδικού άξονα, ο οποίος είναι στο δημόσιο. Το δίνουμε και αυτό. Το σκέπτονται. Λοιπόν, θα δοθεί στη ΓΕΚ Τέρνα, που αλλού, στο απεδερικά του Γεραπετρίτη.
ο οποίος είχε ένα κούρεμα, σας είπα χθες, λοκατζίδικο, υπουργός είσαι, μεγάλε, υπουργός είσαι, δεν είσαι εγκόμενος, πρόσεχε. Λοιπόν, και με ανακοίνωση των εργαζομένων εκεί στην Γουμενίτσα, εκεί που Εύρω και λοιπά, λένε από 0,003 ευρώ το χιλιόμετρο, θα πάει 0,04, για να φτάσει σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών στο 0,65. Οι τοπικές κοινωνίες Θεσπρωτεία, Ιωάννα, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος είναι ανάσταστοι, διότι θα καταργηθούν οι δωρεάν μετακινήσεις για τους τοπικούς εκεί πέρα, την τοπική κοινωνία, και για τους άνεργους, ναι, που χρησιμοποιούν την εκκρατεία. Αν το έχετε καταλάβει, οι δρόμοι μας έχουν γίνει δρόμοι τους. Οι δρόμοι μας που έχουν γίνει με δικά σου χρήματα, εσύ που με ακούς, τους εκμεταλλεύεται ο κάθε γεκτέρνα και πώς το μπόμπολας και τέτοια. Το ξέρετε, έτσι, αυτό. Αν δεν το ξέρεις, την άλλη φορά πάει να ψηφίσεις. Το θλιβερό, πώς να το πω τώρα, είναι ότι κανένας δεν γνωρίζει τη σύμβαση. Όταν έχει η σύμβαση γεκτέρνα, δεν ξέρεις τίποτα. Απλά φεύγουν έτσι, καταλάβατε. Πάνε γενιτέρα τη σύμβαση. Ακόμη και μετά την κατάσταση των προσφορών, υπάρχουν κάποιοι που διαμαρτύρονται. Αλλά όταν πρόκειται για γεκτέρνα, μην κουνιέσαι καθόλου. Άστο. Εδώ η Μενδώνη, τη Μενδώνη δεν τη λέει. Μενδώνη, Κεραμαίος, τον ψηλό τον μπασκεμπολίστα, πώς τον λένε. Κικίλιας. Κικίλια, δεν τους αγγίζει με τίποτα. Εδώ η Μενδώνη ετοιμάζεται να δώσει τα αρχαία μας. Το Υπουργείο Πολιτισμού ετοιμάζει σχέδιο νόμο για το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση κάθε πτυχής και αρμοδιότητας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι, παρακάπτοντας και εδώ το Σύνταγμα, γι' αυτό το έχω. Παρακάπτοντας και εδώ το Σύνταγμα, αυτοί όλοι ορκιστήκαν στο Σύνταγμα, ορκιστήκαν να υπηρετούν το Σύνταγμα, αλλά το έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια και το έχουν κάνει κοφετή τώρα για τις απόκριες, να το ξέρετε, για το Τριώδιο. Το Σύνταγμα. Αυτοί. Αν εσύ όμως το Σύνταγμα το καταπατήσεις, καταπατήσεις το Σύνταγμα, πας μέσα, τελείωσε. Τι θα πει τώρα το Σύνταγμα. Καταλάβατε. Αυτό καταγγέλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Επίσης να σας πω ότι για το Σύνταγμα μας είπε ο Μητσοτάκης, πιο πάνω είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οπότε θέλουμε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, άμα είναι να δικάσουμε κανένα χρηστά ή κανένα αποστολάκι, είναι το Σύνταγμα. Καταλάβατε αυτό. Θα τα δώσει και όλα τα αρχαία, θα τα εκμεταλλευτούν. Θα βάζουν δικούς τους, δικά τους διοικητικά συμβούλια και τέτοια, και θα μπουν και εταιριούλες μέσα. Μην αγγίξεις με δόνι και μην τη βλέπετε με το κοκαλάκι και το φουστανάκι για να σου δω, μη σε πιάσει. Τι βλανάκι παιδερούλα μου, δώσε. Τζοάννα σ' αγαπώ, Τζοάννα σ' αγαπώ, Τζοάννα σ' αγαπώ. Ο Ανδρουλάκης για το Ευρωψηφοδέλτιο ανακοίνωσε Μαρκογιαννάκη, Δαφέρμο, Τσουκαλά, σας τα είχα πει για τον Ζαγοράκη, ότι θα εξαντλήσει κάθε αυτή τη θεωρία. Είχε κάνει συζήτηση με τον Ανδρουλάκη, αλλά πρώτα θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα με Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία του γύρισε την πλάτη. Μάλλον πάει με Ανδρουλάκη. Αυτά που ακούστηκαν για Βελόπουλο και τέτοια, τον πήρα τηλέφωνο και έσκασε από τα γέλια ο αρχηγός μας. Άστο. Ο οποίος Βελόπουλος έχει, σας είπα, θα έχει προβλήματα με το δικηγόρο το Σαράκη. Σας το είπα πιο μπροστά. Ακόμα δεν είδατε τίποτε. Άρχισαν τα όργανα εκεί, του τη βγαίνει άσχημα ο Σαράκης. Ο Σαράκης, ο οποίος είναι πιο πάνω τώρα δημοσκοπικά από τον Βελόπουλο, τα λέει καλύτερα. Τα λέει καλύτερα όπως θέλουν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης. Πήγε να του τραβήξει το χαλί ο Βελόπουλος να τον στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Του λέει ο Σαράκης, όχι, γιατί θα πρέπει να παραιτηθεί από εδώ. Όχι, του είπε όχι. Και χθες του τη βγήκε και άσχημα, γιατί τον αποσύρει από την Επιτροπή. Θα τη θυμηθώ και θα σου πω. Με διατάζεις όπως η Μαϊμού, δώσε. Στις παγίδες πέφτει του χρήσμου. Παρατικός ο παγός. Όπως διαβάζω, αντάρτικο στην Ελληνική Λύση από τον Παύλο Σαράκη, δεν συνενώσε πολιτικές διαμαρτυρίες. Εχμές πολλές άφησε για τον κύριο Βελόπουλο. Είναι ενοχλημένος με την απόφαση του Βελόπουλου να τον αντικαταστήσει με τον βουλευτή τον Φωτόπουλο από τη θέση του εισηγητή. Σε ποια όμως... Δεν θυμάμαι την... την Επιτροπή.
Α, να μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε μια ανάρτηση, τη διάβασα, η οποία λέει, ρωτάει η Μπακογιάννη, η 12χρονη συνένεσε. Απορεί. Συνένεσε η 12χρονη, να λέμε και τα καλά. Καλή η ανάρτηση. Όλοι, δεν θα στη διαβάσω όλοι. Διότι σημειώνει η κυρία Μπακογιάννη, με την ελληνική νομοθεσία η ηλικία συνένεσης είναι γενικά 15 έτη. Στα 15 έτη. Παναλαμβάνω, η κυρία Μπακογιάννη, να μην λέμε μόνο ξεφωνίζουμε. Λοιπόν, απορεί, συνένεσε η 12χρονη. Μάλιστα, διότι λέει, σημειώνει, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ηλικία συνένεση είναι γενικά στα 12 έτη. Θέλω να είμαι δίκαιος. Λα λα λα. Go για το box! Τρία! Go για το box! Τέσσερα! Go για το box! Πέντε! Τώρα με κύριο τα μία μισθά κάνουμε! Χωρίς box! Τι κάνουμε τώρα! Ρε τι πάθαμε! Με αυτή την ομάδα τσιγάρο δεν έχουμε καπνίσει ποτέ, κατευθείαν στην κόκαλα πάμε! Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω Χρήστο Κιώση, ο οποίος πρόβλεψε ότι θα προκληθούμε. Το διευθύνοντα σύμβολο εδώ, το σύμβολο εδώ του 107,4 του Λίμπερο. Και όλο το ραδιομέγαλο δικό του είναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη το πρωί στις 8. Τα λέω καλά, Χριστάρα? Όπως έχω κανένα έκτακτο που με βάλατε πουθενά και δεν το ξέρω. Ευαγγέλιο τα λόγια σου. Εντάξει, έτσι μου αρέσει. Ευαγγέλιο τα λόγια σου. Ακολουθούν πρώτα ο υψήφωνος, ο Γιώργος ο Ζαχαρούδης, για το δελτίο ειδησεών. Στη συνέχεια ο Βασίλης Βέργης με την χαμογελαστή ευτυχισμένη. Και το Συρίγο να παίρνετε μαζί σας, Ελένη Μπούτου, που ετοιμάζεται για ταξιδάκι 11 με 18. Όχι, ένα θα κάνει, δεν κάνει δύο. Ανάλογα. Ή 11 ή 18 Απρίλη, που είναι τα επόμενα παιχνίδια. Έστειλε φαξίδι. Έστειλε. Ναι, ναι. Πού προτιμάτε, τα έχει κάνει, θα πει. Α, εντάξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Μην μπερδεύεις αυτούς που είναι γύρω σου με αυτούς που είναι πάντα εκεί. Καλό που σου κουδού, καλό ακούλουμα, καλή σαρακοστή, η Παναγιά μαζί σας.